Οι εκρηκτικέ ανατιμήσει απειλούν την κοινωνική συνοχή. Ενώ αναμένονται νέε αυξήσει πάνω από 20% σε βασικά αντί η κυβέρνηση, όπω κάνει εδώ και μήνε, επιμένει να αδρανεί. Και όταν δεν αδρανεί, βρίσκεται σε σύγχυση. Σήμερα το πρωί, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο και ο Υπουργό Ανάπτυξη προανήγγειλαν μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Σε λιγότερο από μία ώρα του είχε διαψεύσει ο Υπουργό Οικονομικών. Τα πράγματα θα ήταν κομικά αν δεν ήταν τόσο σοβαρά. Γιατί δυστυχώ, το λογαριασμό τη κυβερνητική ηλαροτραγωδία τον πληρώνει η ελληνική κοινωνία. Η ακρίβεια όμω δεν είναι μονόδρομο. Υπάρχει διέξοδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία προτείνει αύξηση κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ για να προστατευτεί το διαθέσιμο εισόδημα και να τονωθεί η κατανάλωση. Μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωση στην ενέργεια στα κατώτερα επιτρεπτά ευρωπαϊκά επίπεδα. Ρύθμιση του ιδιωτικού χρέου τη πανδημία με κούρεμα τη βασική οφειλή για να πάρουν πολύτιμη ανάσα οι μικρομεσαίοι. Εντατική έλεγχη και πάταξη τη χειροδοσκοπίας στην αγορά ενέργεια. Αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών. Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίε, ούτε χρόνο για χάσιμο. Η χώρα χρειάζεται σοβαρή δημόσια πολιτική απέναντι στην ακρίβεια. Χρειάζεται νέα αρχή.